Η σεζόν έχει ξεκινήσει σε κανονικούς ρυθμούς για την ΑΕΚ. Είμαστε καρπενήσι. Θέλω να μου πεις τις πρώτες σου εντυπώσεις από αυτό το νέο ξεκίνημα. Όντως, σε αντίθεση με πέρσι, έχει ξεκινήσει κανονικά, δηλαδή με προετοιμασία και με έδρα. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι για αυτό το πράγμα. Αυτή τη χρονιά έχουμε τα φόντα και τις βάσεις να ξεκινήσουμε κανονικά και να βάλουμε όλους τους κανόνες που θέλουμε σαν ομάδα μέσα, ώστε όταν έρθουν τα παιχνίδια να είμαστε πραγματικά από την πρώτη αγωνιστική 100% έτοιμοι. Η τύχη τα φέρε έτσι και η ομάδα θα ξεκινήσει εκεί που τελείωσε και μάλιστα με πικρό τρόπο πέρσι. Θέλω να μου πεις έτσι τις πρώτες σου σκέψεις. Είναι ακόμα μακριά, είναι ένας μήνας, χρειάζεται. Αλλά είναι και στην άκρη του μυαλού σας φαντάζομαι αυτό, δεν είναι? Σίγουρα. Ειδικά στα περσινά παιδιά. Είναι καλό που ξέρουμε τόσο νωρίς τον αντίπαλό μας, ώστε να μπορέσουμε να προετοιμαστούμε καλύτερα. Σίγουρα τελειώνουμε εκεί που αρχίζουμε εκεί που τελειώσαμε, δυστυχώς με άσχημο τρόπο. Αλλά πιστεύω ότι αν λάβουμε όλα υπόψη, όλα όσα είχαν συμβεί με την ΑΕΚ πέρυσι, πιστεύω ότι η πέμπτη θέση ήταν ένα καλό βήμα μπροστά. Σίγουρα θα μπορούσε και είχε την προοπτική να κάνει κάτι καλύτερο ομάδα, αλλά μην ξεχνάμε το πώς ξεκινήσαμε και το πώς τελειώσαμε. Αλλά εντάξει, είπαμε δεν θα λέμε δικαιολογίες. Ήταν ένας δύσκολος αντίπαλος. Ο Άρης, κατά την ειλικρινή μου άποψη, έδειξε μεγαλύτερη ομαδικότητα και αυτό κέρδισε δίκαια. Οπότε φέτος εμείς έχουμε τώρα και το χρόνο να κάνουμε προετοιμασία και από την αρχή θα είμαστε όλοι μαζί, οπότε δεν έχουμε κανένα λόγο να μην πάμε εκεί έτοιμοι. Έχεις διαδρομή στα ευρωπαϊκά παρκέ, επομένως από τους πλέον κατάλληλους να μας πεις και για την κλήρωση της ομάδας, η οποία φαίνεται να είναι δύσκολη. Για την Ευρώπη μιλάμε. Ναι. Βασικά είναι κλήρωση Ευρωλίγας. Αυτό. Ουσιαστικά εκτός από την ΑΠΟΕΛ, η οποία έχει ένα τεράστιο budget, όλοι οι άλλοι έχουν παίξει πέρυσι Ευρωλίγα. Οπότε, τι να πούμε. Και η ΑΕΚ, σαν όνομα, σαν ιστορία, είναι θεωρώ μεγαλύτερη ομάδα από όλες αυτές. Και δεν κατεβαίνει για τη συμμετοχή, φαντάζομαι, έτσι. Αλλά σίγουρα δεν κατέβει για τη συμμετοχή. Και η ΑΕΚ, β' εθνική, όταν έπαιζε, ποτέ δεν θα κατέβαινε με κανέναν για συμμετοχή. Πιστεύω ότι όποιοι παίκτες φοράνε αυτή τη φανέλα νιώθουν έτσι. Εγώ τουλάχιστον και πέρσι όταν ήρθαμε και παίξαμε τους δύο αγώνες κυπέλλου στην Γλυφάδα, χωρίς έδρα, χωρίς τίποτα, όταν μπήκαμε στο κλειστό μέσα και είδαμε 2.000 φιλάθλους μέσα στο γήπεδο, δεν θα πεις για να παίξεις μόνο για την αγωνιστική, θα πεις για να κερδίσεις. Έτσι το νιώθεις, σου δίνει ένα σπρώξιμο παραπάνω αυτή η ενέργεια που υπάρχει. Οπότε θεωρούμε ότι μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε ώστε να φτάσουμε σε αρκετές νίκες για να περάσουμε στο δεύτερο γύρο. Ο κόσμος βρέθηκε και στην πρώτη. Έκανε ένα ειρηνικό ντου τέλος πάντων με τις επιλογές του Μάκη Αγγελόπουλου. Ήταν ένα καλό ξεκίνημα, δηλαδή κατάλαβα αν πιστεύεις όλοι οι παίκτες σε αυτό το πράγμα ή προσθέτει πίεση στην ομάδα. Κάποιο άγχος, κάποια νευρικότητα ίσως. Ναι. Κοίτα, οποιοδήποτε σοβαρός παίκτης που έχει κίνητρο και φιλοδοξίες να παίξει μια μεγάλη ομάδα, δεν πρέπει να του δίνει άγχος αυτό. Όταν έρχονται άνθρωποι να σε δουν, σημαίνει ότι έκανες κάτι να τους προσεγγίσεις. Δηλαδή, σημαίνει ότι... ή ότι περιμένουν από σένα. Περιμένουν κάτι από σένα, αλλά περιμένουν επειδή τους έδειξες κάτι. Δηλαδή, εγώ έτσι το θεωρώ. Και αυτό τώρα είναι η δουλειά μας να χρησιμοποιήσουμε αυτό την πίστη που έχουν σε εμάς. Τον ενθουσιασμό που δείχναμε πέρσι και τον ενθουσιασμό που δείχνουμε ακόμα περισσότερο φέτος, το χρησιμοποιήσουμε σαν όπλο και όχι σαν δίκοπο μαχαίρι, ας πούμε, που μπορεί να σε γεμίσει με πίεση παραπάνω, αλλά σαν όπλο ώστε να τους δικαιώσεις. Εγώ έτσι το βλέπω και θα δώσουμε ό,τι μπορούμε να το κάνουμε πραγματικότητα. Το ρόλο της ομάδας φαίνεται να έχει δυναμώσει πάρα πολύ. Θέλω να μου πεις αν είσαι έτοιμος να παλέψεις για μια θέση στην ομάδα. Για το χρόνο σου, για το ρόλο σου. Σίγουρα. Εγώ θεωρώ ότι... Και αν πρόκειται να σε δούμε και στο 3. Εντάξει, το ξαφνικά των προπονητών η δουλειά η δικιά μου είναι να προσπαθώ ό,τι μου δώσουν, ό,τι ρόλο μου δώσουν, μπορώ να το κάνω με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ ότι το ρόστερ έχει δυναμώσει πάρα πολύ και αν η τιμή είναι να μειωθεί ο χρόνος συμμετοχής και η ομάδα να κερδίζει κάθε παιχνίδι, ας είναι έτσι. Εγώ το έχω πει και πριν και πάντα το λέω, αυτό που με ενδιαφέρει είναι η νίκη και από την πλευρά μου εγώ πάντα θα δίνω το 100%, μόνο αυτό μπορεί να γίνει. Φέτος σε βλέπουμε και ως αρχηγό της ομάδας. Αυτό τι είναι, προσθετεί κάποια ευθύνη? Και επειδή σε είδαμε να παίρνεις και μια θέση, το θέμα που δημιουργήθηκε με το δίπλαρο, όλο αυτό. Κοιτάξτε. Δημιουργήθηκε, ξέρεις, λίγο συζήτηση γύρω από αυτό. Ναι, όχι για το θέμα του δίπλαρου, μιλάω για τη δική σου τοποθέτηση. Ναι. Κοιτάξτε. Λειτουργήσε συστηματικά ή βιαστικά, ίσως. Δεν θεωρώ ότι
κάτι για τα που, ας πούμε, η αντίδρασή μου ήταν βιαστική, λάθος ή σωστό, δεν θα σχολιάσω αυτό, απλά θα πω ότι τοποθετήθηκα σαν αρχηγός της ΑΕΚ και είπα τη γνώμη μου. Το πώς δόθηκε αυτή η γνώμη και το πώς την είδαν πολύ και το πώς τη χρησιμοποίησαν πολύ ώστε να βγάλουν αυτή τη γνώμη τη δικιά τους είναι άλλο, δεν είναι δικό μου πρόβλημα. Εγώ θα πω μόνο ότι για να μιλήσω πρώτη και τελευταία φορά για αυτό το θέμα, εγώ εναντίον το παιδί αυτό δεν έχω απολύτως τίποτα και του αξίζω συγχαρητήρια για το κατόρθωμα που έκανα το καλοκαίρι. Απλά εγώ μίλησα σε σεβασμό. Όποιος δεν το καταλάβει αυτό, δεν είναι δικό μου πρόβλημα. Εγώ πιστεύω ότι θεωρώ ότι οποιοδήποτε παίχτης έχει σήμερα την ευκαιρία να παίξει σε οποιαδήποτε ομάδα, δεν μπορεί συνειδητά να λέει κάποια πράγματα. Ας πούμε, εγώ το λέω και επειδή είμαι ο πρώτος που καταλαβαίνω τι σημαίνει σήμερα μπορεί να παίξει μπάσκετ και αύριο όχι. Ναι. Στοιχώς το έχω καταλάβει αυτό. Έτσι αντέδρασα, αλλά πολύ το κατάλαβα λάθος ότι εγώ έχω κάτι εναντίον το παιδί. Αυτό είναι δικό μου πρόβλημα. Εγώ τοποθετήθηκα σαν αρχηγός μιας ομάδας η οποία κατά την άποψή μου προς το πρόσωπο της ομάδας αυτής αποδείχθηκε μια ασέβεια. Δεν έχει να κάνει ούτε με οπαδελίκη, ούτε με γλύψη, ούτε με τίποτα, αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει. Όποιος με ξέρει εμένα προσωπικά ξέρει ότι εγώ δεν έχω γλύψει ποτέ άνθρωπο στη ζωή μου και δεν πρόκειται. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να υποστηρίζει όποια ομάδα θέλει. Αυτό δεν έχει να κάνει με το θέμα αυτό, ούτε το εννοούσα αυτό. Εγώ μίλησα για σεβασμό, τίποτα παραπάνω. Και στο παιδί αυτό, να πω κάτι τελευταίο, σε αντίθεση με πολλούς που του λένε να γλύφει ώστε να τα καταφέρει στη ζωή του, αν μπορώ να πω εγώ μια έτσι, δικιά μου συμβολή, είναι να συνεχίζει να είναι ειλικρινής, όπως ήταν, αλλά να δείχνει σεβασμό, τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Εγώ άμα τον έβλεπα από σήμερα ή αύριο μπροστά μου και με ρώταγε για τη γνώμη μου, θα του έλεγα το ίδιο ακριβώς πράγμα. Άμα αυτό είναι, δεν ξέρω, κράξιμο, τότε ας είναι αυτό κράξιμο. Εγώ δεν θεωρώ ότι έκραξε κανέναν, θεωρώ ότι τοποθετήθηκα, όπως είπα και πριν, σαν αρχηγός και δεν το παίρνω πίσω, ούτε μετανιώω τίποτα. Okay. Και μια τελευταία ερώτηση. Αν σου προσθέτει εξτρά πίεση το όλο γύρω-γύρω κλίμα που υπάρχει, το ότι ο coach είναι ο πατέρας σου. Κοιτάξτε, το έχω συνηθίσει από 17 μου. Στην ομάδα πλέον, δηλαδή, αν αισθάνεσαι ότι έχεις να αποδείξεις εξτρά πράγματα, ότι... Στην αρχή ίσως όταν πρωτοήρθε ίσως αισθανόμουν λίγο έτσι, αλλά... Με τον Απόλλωνα, το έχεις παραδεχτεί ότι υπήρχε άγχος της πρώτης φοράς. Το είχα παραδεχτεί, ναι. Το είχα παραδεχτεί, αλλά όποιος είδε το μάτς είδε ότι έδωσα το 200% του εαυτού μου, όπως θα έδωσε και για τον πρώην προπονητή που ήταν και όπως θα δώσω αύριο και για κάποιον άλλον για τον οποίο θα παίξω ενδεχομένως. Ή όχι. Δεν το ξέρω εγώ αυτό. Η δουλειά μου είναι να παίζω μέσα στο γήπεδο, να είμαι πάντα έτοιμος και αυτό θα προσπαθώ να κάνω. Κοιτάξτε να δείτε, άμα εγώ είμαι σε μια περίεργη θέση και ήμουν όλη την καριέρα μου, επειδή σε αυτό το χώρο το ελληνικό μπάσκετ, δυστυχώς ή ευτυχώς και ο δικός μου πατέρας είναι μια προσωπικότητα και πάντα με συνόδευε αυτό το πράγμα. Και στα εφηβικά μου χρόνια και στα χρόνια μετά το άκουγα αυτό, οπότε το έχω συνηθίσει. Έχω περάσει και πιο άσχημα πράγματα στη ζωή μου, οπότε αυτό δεν με φύγει καθόλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.